Προσπαθούμε να λύνουμε θέματα στο πεδίο, δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερακάκης σήμερα από το Ρέθυμνο. Ανακοινώνοντας μάλιστα ότι έγινε αποδεκτό το αίτημα χαρακτηρισμού ως δυσπρόσιτον των σχολείων του Δήμου Μυλοποτάμου. Προσπαθούμε και λύνουμε προβλήματα στο πεδίο, είτε αφορούν σχολικές μονάδες, είτε αφορούν πράγματα τα οποία έχει ανάγκη το κάθε σχολείο. Θα γυρίσουμε τη χώρα το επόμενο διάστημα, θα συνεχίσουμε να τη γυρνάμε διαρκώς για να μπορούμε να δίνουμε πρακτικές λύσεις. Ανακοινώσαμε στο Δήμο Μυλοποτάμου ότι το αίτημα το οποίο υπήρχε εδώ και καιρό θα γίνει αποδεκτό. Ανακοίνωσε ότι οι ευρύτερες περιοχές οι οποίες ετέθησαν από πλευράς Δήμου και αφορά τα δυσπρόσιτα σχολεία, γίνονται αποδεκτές από το Υπουργείο, κάτι το οποίο το επόμενο χρονικό διάστημα θα αποτυπωθεί και σε υπουργική απόφαση. Σε συνάντηση που πραγματοποίησε ο Υπουργός στην Αντιπεριφέρεια με φορείς και τους πριτάνης του Πανεπιστημίου Κρήτης και ΕΛΜΕΠΑ, τέθηκε επιτάπητο στο ζήτημα ίδρυσης σχολών κτηνιατρικής και τουρισμού στο Ρέθυμνο. Συζητήσαμε για θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΕΛΜΕΠΑ. Ζητήματα δηλαδή τα οποία έχουν να κάνουν και με τον νομό εδώ στο Ρέθυμνο και το πώς θα μπορούσαμε να στηρίξουμε τις σχετικές σχολές και τα σχετικά τμήματα. Πολύ σύντομα θα ακούτε από μας πράγματα τα οποία θα έχουν και το χαρακτήρα ανακοίνωσης. Η Κρήτη είναι ένας πυλώνας τουρισμού, αλλά και ένας πυλώνας του πρωτογενή τομέα και κυρίως σε ό,τι αφορά την κτηνοτροφία. Το Ρέθυμνο ακόμα περισσότερο, είναι ένας κατεξοχήν κτηνοτροφικός νομός. Έχουμε και την ιατρική εδώ στην Κρήτη. Τέθηκε το θέμα της ίδρυσης τμήματος τουρισμού, η σχολή τουρισμού, θα δούμε. Όπως επίσης μπήκε στο τραπέζι και το ζήτημα για την κτηνιατρική, για την ίδρυση τμήματος ή σχολής κτηνιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Ξέρουμε ότι είναι μακρινά όλα αυτά, δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει αύριο το πρωί. Ευελπιστούμε όμως ότι αν τεκμηριώσουμε τα αιτήματα, στην πορεία θα βρούμε και τον τρόπο να αναπτύξουμε το Πανεπιστήμιο Κρήτης ακόμη περισσότερο. Ο κύριος Πιερακάκης, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Γιάννη Κεφαλογιάννη και την υποψήφια Ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία Ελεονόρα Μελέτη, πραγματοποίησαν συνάντηση με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε κατάστημα εστίασης στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, όπου έτυχαν θερμής υποδοχής από πολίτες. Νωρίτερα, ο Υπουργός Παιδείας επισκέφθηκε το αστεροσκοπείο του Σκίνακα στα Ανόγια, το υποανακατασκευή Γυμνάσιο Λύκειο και το Δήμο Ανογείων, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στο Δήμο Μυλοποτάμου και το Γυμνάσιο Περάματος.